Εκ μέρους της κυβέρνησης έχει επιλεγεί ως προεκλογική επικοινωνιακή τακτική η κοινωνιολογία. Θα τη βλέπουμε με δόσεις, θα τη βλέπουμε με διαφορετικές εντάσεις, θα διαδέχεται η μία φάση την άλλη με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Το λαό τώρα, ότι αυτό σημαίνει ένα παιχνίδι χωρίς αρχές εις βάρος του ελληνικού λαού, ναι, στις πλάτες του παίζουν. Είναι φανερό. Ότι δεν υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού ο οποίος με τόσο τυχοδιοκτικό τρόπο, με τόσο καταστρεπτικό, υπονομευτικό τρόπο απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην οικονομία να συμπεριφέρεται, είναι μια πραγματικότητα. Αξιολογούνται όλα αυτά. Αξιολογούνται όλα αυτά. Λέει ο κύριος Γιακουμάτος. Όλοι έξω, δεν λένε όμως όλοι έξω. Η JB Morgan, για παράδειγμα, η JB Morgan, έτσι, άνθρωπος των αγορών, είπε ότι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει πολύ καλά για την ανάγκη διαγραφής του χρέους και θεωρούμε ότι μέσα από επώδυνες διαπραγματεύσεις τελικά αυτές θα ευοδοθούν. Υπάρχει ένα λοιπόν πολύ μεγάλο μέρος του τύπου αξιωματούχων Ευρωπαίων που σε αντίθεση με ό,τι λέγανε το 12 διαπιστώνουν πλέον ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κοινωνιολογούν για τις τράπεζες, αλλά κάνουν πως ξεχνούν ότι από 1η-1η υπάρχει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι πλέον στο άρμα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Αυτό δεν είναι γενικώς μία παρατήρηση χωρίς περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ήδη έχει τα εργαλεία, τα έχει εξαγγείλει τα εργαλεία για παροχή ρευστότητας και στις τράπεζες. Έτσι ώστε να μην καταρρεύσουν. Αλλά έτσι δεν μπορεί να παίρνει στη διοίκησή του όμως που λες και εσύ. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί να παίρνει στη διοίκησή του εύκολα όπως λες. Ξέρετε τι λένε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Όποιος κατέχει την πλειοψηφία κάνει το κουμάντο. Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται. Μόνο στην παρανία. Στην παρανία που λέγεται Ελλάδα. Εντάξει. Μόνο ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος καλύπτουν τις διοικήσεις με βάση τις οποίες χτίσαν το τρίγωνο της αμαρτίας. Από εθνικές εξάρσεις. Διαπλοκή ισχυρά οικονομικά κέντρα και πολιτική εξουσία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κοντός λοιπόν, αλληλούια. Το 12 λοιπόν δεν είναι ίδιο με 14. Ο φόβος δεν περνάει, δυστυχώς, κύριε Διακουμάτο. Δυστυχώς υπάρχει ωριμότητα. Υπάρχει ωριμότητα. Η συγκυρία είναι τέτοια, ώστε είναι βέβαιο ότι με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι μισθοί δεν θα κινδυνεύσουν και οι καταθέσεις δεν κινδυνεύουν και καλύτερες μέρες μας περιμένουν. Θα αυξηθούν μισθοί, αλλά θα υπάρχει στο πληρωμών. Αυτό είναι σίγουρο. Ότι θα αυξηθούν μισθοί είναι σίγουρο. Αλλά δεν κοιτάτε πλήρωστε. Προς μεγάλη σας λύπη, δυστυχώς. Καμία λύπη. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για τον τόπο και για τους Έλληνες. Δεν γυρίζει. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Όχι το ποτάμι του Σταύρου. Του Σταύρου αφήστε το. Όχι από το ποτάμι. Του Σταύρου είναι ανάχωμα. Μιλάτε για ποτάμι. Εγώ θα έλεγα ο Βούρκος δεν γυρίζει πίσω. Μάλιστα. Γιατί όλο το παλιό Βούρκο, το παλιό Πασόκ, λοιπόν, το διεφθαρμένο.